Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Σαν του φαντάρου που ετοιμάζονται να απολυθούν, πρέπει να είχαμε και μια μεγάλη τσατσάρα και να, να βγάζουμε κάθε βράδυ ένα χτένι και να λέμε 40 και μία, 39 και μία. Νομίζω ότι έχουν μείνει 40 ή 39 ακόμα μέχρι τι εκλογέ. Και σιγά σιγά βέβαια ο κόσμο δεν έχει καταλάβει ακόμα ε, τι, τι συμβαίνει. Γιατί ουσιαστικά ε, η προεκλογική περίοδο θα αρχίσει την μεγάλη Παρασκευή, η επίσημη. Αλλά όλοι κινούνται σε αυτό το ρυθμό και οι πολιτικοί και, ακόμα η... και οι... Η... ακόμα και γύρω από τους πολιτικούς. Απόψε έχω την χαρά και την τιμή να έχω ένα δήμαρχο και υποψήφιο δήμαρχο μαζί μου με τον οποίο έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και έχουμε κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις και κάθε φορά που τον έβλεπα μου έλεγε θυμάσαι που μιλήσαμε τόσο απλά και τόσο όμορφα. Ο Ζαχαρίας Καλογεράκης, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Χιντηράκη. Ε, να ευχηθώ να πάει καλά το νέο σας ξεκίνημα εδώ στο Νότο TV και να πω ότι χαίρομαι γιατί όπως είπατε κι εσείς σε κάθε ευκαιρία και κουβέντα που κάναμε είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όμορφα και πολιτισμένα να αναδείξουμε πραγματικά ζητήματα και θέματα που απασχολούν τον κόσμο και να μην κάνουμε μια απλά κοκορομαχία που δεν έχει να προσδώσει σε τίποτα και στους πολίτες αλλά και σε εμάς τους ίδιους φαντασμούς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί συνήθω εμεί οι τηλεοπτικοί λέμε ότι άφησε τον καυγά να εξελιχθεί ώστε να μην σου φύγει ο τηλεθεατή. Κουράσει ο κόσμο. Ε, Κουράσει τώρα... να βλέπει διαπληκτισμού χωρί νόημα και χωρί ουσία. Αυτά γινόταν τη δεκαετία του 80 του 90, όταν γεμίζαν τι πλατείε, όταν <laughs> βάζαμε τα πλαστικά σημαίακια. <laughs> σήμερα έχουν αλλάξει ευτυχώ και ο κόσμο, αλλά και η επικοινωνία απέναντι στον κόσμο. Ο κόσμο απαιτεί σήμερα να δει ε, τον όποιο εκτίθεται σε κάποιο αξίωμα, να του πει τι απόψει του, να του πει τι προτεραιότητε του, να κάνει τον απολογισμό του και με βάση αυτό να κρίνει, να συγκρίνει και να ψηφίσει. Θεωρώ ότι είμαστε πιο όρημοι. Και είναι καλό που είπατε ότι μετράμε με την τζατσάρα την προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε, για να τρέξετε στο παρελθόν, ε, 40 μέρε πριν τις εκλογές, τι εκλογέ, τι γινόταν σε άλλε εποχέ, ε, Μην ξεχνάμε ότι εκτό από τι αυτοδιοικητικέ και τι περιφερειακέ εκλογέ, έχουμε και ευρωεκλογέ. Είναι καλό λοιπόν που ο κόσμο αυτή τη στιγμή ε, είναι. είναι προβληματισμένο, δεν εκδηλώνεται εύκολα. Δεν φανατίζεται εύκολα. Δεν φανατίζεται εύκολα. δεν ακολουθεί εύκολα και εν πάση περιπτώσει ε, βάζει και σε εμά δύσκολα γιατί και σε σχέση με τη λειτουργία μας αλλά σε σχέση με τη διαδικασία την εκλογική που περνάμε από τη μια πρέπει να έχουμε να του πούμε τι κάναμε και από την άλλη τι σκεφτόμαστε και τι σχεδιάζουμε γιατί ναι. ο κόσμος με βάση αυτά προσανατολίζεται και ευτυχώ που πάμε μπροστά και όχι πίσω και στη χώρα μας. Είστε δήμαρχος του Δήμου Μινού Απεδιάδος τώρα και οκτώ, οκτώ, 8, 3,5 και 4,5, 8 και κάποια χρόνια. Ε, και οπωσδήποτε τώρα θα κάνετε απολογισμό 8, 8 αυτή τη στιγμή. Είστε ικανοποιημένος από το έργο που έχετε επιτελέσει με τόσες δύσκολε καταστάσεις και σε ένα, δήμο, σε ένα δήμο που δεν είναι παραλιακός να έχει έσοδα διαφορετικά. Ε, ναι. ε, κύριε Χιντυράκη, Κοιτάξτε, ε, προσωπικά, αν δεν ήμουνα ικανοποιημένο από τη μέχρι σήμερα λειτουργία μα, θα σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Μην κατέβετε. Δεν κατέβω. Έχει νόημα όταν αυτή τη στιγμή ε, εκτίθεσαι για μια ακόμα φορά, αν δεν έχει ε, στη συνείδησή σου καθαρή ότι έκανε το καθήκον σου απέναντι στι δημότητε και στον τόπο σου. Να ξεκινήσω λοιπόν με αυτό που με ρωτήσατε για να πω πολύ σύντομα ορισμένα πράγματα. Είχαμε την ατυχία εμεί οι Δήμαρχοι των τελευταίων 8 χρόνων μαζί με την έναρξη τη θητεία μα να υπάρξει και η έναρξη των μνημονίων. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Μαλή. Είχαμε επίση την ατυχία να έρθουμε και να υπηρετήσουμε μετά τον Καλλικράτη όπου συνένωσε και δημιούργησε μεγάλου Δήμου στη λογική να δημιουργήσει και ισχυρού. Mm. Δημιούργησε μεγάλου, δεν είδαμε το ισχυρό. Γιατί το ισχυρού το σταμάτησε το μνημόνιο. Θέλω να θυμίσω ότι για μα και μέχρι το 19, 9 χρόνια τώρα έχουν απαγορευτεί προσλήψεις. προσλήψει. Έχουν μειωθεί οι προπολογισμοί μα και οι επιχορηγήσει από το κράτο περίπου 65 με 70%. Και όταν δεν έχει προσωπικό και όταν δεν έχει οικονομικού πόρου, τότε οι μεγάλοι δήμοι δύσκολα διαχειρίζονται. Mm. Ένα θέμα που ήθελα να θίξω ήταν αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα. Η αυτοδιοίκηση, όσο πιο κοντά είναι στον πολίτη, το καλό τη αυτοδιοίκηση είναι ότι έχει μια μασότητα. Είσαι το αποτέλεσμα τη απόφαση του. Την επόμενη το πρωί. Ακριβώ. Βλέπει και το αποτέλεσμα τη απόφαση σου ή, ή βλέπει και το πρόβλημα άμεσα. Ναι, ναι. Και βλέπει και τον πολίτη. Ναι. Γιατί ο πολίτη, αν δεν έχει νερό, αν δεν ναι. του μαζέψει τα σκουπίδια, αν δεν ανάβει λάμπα του. Είναι ένα Αυτό που δεν το έχει ο βουλευτή, δηλαδή. Αυτό που δεν το έχει ο βουλευτή, αυτό που δεν το είναι, έχει αλλά... Η κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Κοιτάξτε, όσο πιο μεγάλη γίνανε οι Δήμοι, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν 71 οικισμοί, αυτό τι σημαίνει, ότι χάνει την άμεση ναι. επαφή και αυτό που η αυτοδιοίκηση είχε κατακτήσει χώρο. Αυτό σημαίνει επίση. Ότι εκτό από την άμεση επαφή που χάνετε, σε ένα μεγάλο Δήμο που έχει αυτό το εύρο, Χρειάζεται, όπως είπα και πριν, να έχεις και μηχανικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό και στελεχωμένες υπηρεσίες για να μπορεί να Σωστά. Όταν όλη αυτή η συγκυρία που πήγαμε να οργανώσουμε και να δομήσουμε ένα δήμο δεν ήταν εύκολο. Κυρίες mm. και κύριοι, όταν ήρθαμε το 2011 το και αναλάβαμε, υπήρχαν α, και στα πλαίσια της απογραφής ε, ένα σημαντικό ποσό για να αποπληρωθεί από τους πρώην δήμους, Όπω επίση έπρεπε να κάνουμε από την αρχή μια οργάνωση και μια δομή για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και όλα αυτά θα σα πω ένα παράδειγμα. Κάναμε ένα νέο οργανισμό όταν ξεκινήσαμε το 2011 και προβλέψαμε ότι ο Δήμο Μινώα Παιδιάδας για να λειτουργήσει θέλει περίπου 180 άτομα. Ξέρετε πόσα άτομα λειτουργούμε. Πόσα είστε. 102 στο σύνολό του. Είχαμε προβλέψει νέε θέσει. Μετά στές. από 8 χρόνια. Ναι, και έχουν αυτή τη στιγμή περίπου πάνω από 20 άτομα από στρατευτή συνταξιοδοτηθεί και δεν αντικαταστήθηκε κανένα. Τι σημαίνει αυτό. Όταν πήγαμε λοιπόν την αρχή που ονειρευόμαστε το 2011 για να κάνουμε του ισχυρού και του μεγάλου Δήμου και ξαφνικά ήρθε ένα μνημόνιο που μα είπε stop σε όλα. Που καθημερινά έβλαπε και επιχαρακωνόταν τα οικονομικά του Δήμου. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Μα φέραν τι σχολικέ μονάδε μετά το 10 στου Δήμου τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία κτλ. Ε, το 2010, την τον τελευταίο μήνα, πριν τα μνημόνια, ε, για τη συντήρηση των σχολείων και τα λειτουργικά τους έξοδα, τα λειτουργικά τους έξοδα ο Δήμος Μινώ, οι τρει πρώην Δήμοι που συγκροτήσαν το Δήμο Μινώα Παιδιάδας είχαν 540.000 το χρόνο. Ξέρετε πόσο παίρνουμε σήμερα? Πώς. 120. Εμα τότε στηρίζεται στο φιλότυπο των ανθρώπων κυρίως, τι, θέλω να πω με αυτό. τι θέλω να πω με ότι είπες σε μια δύσκολη συγκυρία. Ά, ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Ε, δημιουργήσαμε μεγάλους δήμους, δεν τους κάναμε ισχυρού για να μας τηλεικρινείς. Και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε και οικονομικά δεδομένα, τα οποία καθημερινά ε, συρρυκνωνόταν από το κεντρικό κράτος. Άρα και επαναπροσδιορίσαμε, μην το πετάτε αυτό, και επαναπροσδιορίσαμε και τους στόχους μας. Δεν είναι μόνο Σωστά. η αντιμετώπιση τη καθημερινότητα. Κοιτάξτε, κύριε Χιντρέκη, σήμερα έχουμε ανάγκη από μια ισχυρή κοινωνική υπηρεσία. Έχουμε ανάγκη να προσεγγίσουμε τον άνεργο, να προσεγγίσουμε τον πολίτη και τον δημότη που δεν έχει να φάει. Μπήκαμε σε προγράμματα για να αρχίσουμε να μοιράζουμε τρόφιμα. Που πότε δεν το στο πρόγραμμά σα, ποτέ. Ε? Ποτέ, ποτέ, yeah. το έκαναν αυτοί. Πότε. Δε... όταν έχει αυτή τη στιγμή, να μην πω νούμερο, ένα σημαντικό αριθμό που αυτή τη στιγμή προσβλέπει σε σένα, στι κοινωνικέ σου υπηρεσίε, στι κοινωνικέ δομέ, στην ανάγκη να κάνει κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία. Συνεργαστήκαμε με Από την Από κάπου μικρόπολητ. θα πάρετε τα λεφτά μα αυτό. Λοιπόν, Από κάπου αλλού να τα βάλτε. Θέλω, έτσι, να πω, έτσι, θέλω να πω λοιπόν ότι στα πλαίσια του μνημονίου και τη κρίση, που ο κόσμο δεν το έχει συνειδητοποιήσει ίσω πολύ πολύ, εμφανιστήκαν και άλλε προτεραιότητε στην αυτοδιοίκηση. Σωστά, αλλάξαν τα. Θα σα ρωτήσω εγώ, τι θα κάνω. Δεν θα κάνω κατανομή προ... τροφίμων μέσα από το πρόγραμμα, το επιστημιστικό που έχω εν ώψη Πάσχα. ή θα πάω να φτιάξω έναν δρόμο. Ποια είναι η προτεραιότητά μου, ε, Η άμεση. Το, το να επιζήσουν οι άνθρωποι. <σχ> Έχετε δίκιο. <σχ> λοιπόν, ε, όχι, μου κάνατε μια περιγραφή η οποία είναι πάρα πολύ σωστή και ρεαλιστική. <σχ> Αλλά το θέμα τώρα το εξή είναι. Είπατε όμως ότι ε, ο πολίτη δεν τα πολύ βλέπει τα πράγματα. Δεν, δεν, δεν κάθεται να τα σκεφτεί τόσο πολύ. Αλλά α πάμε τώρα σε, σε, σε άλλα πράγματα. Η, η επικαιρότητα του τελευταίου διάστημα ήταν στο Δήμο σας. Πανελλαδική επικαιρότητα, λόγω του αεροδρομίου. Ναι. Εσεί, από ό,τι θυμάμαι, έχετε πρωτοστατήσει για την υπόθεση αυτή, πολλά χρόνια πριν. Δεν ήσασταν άρνηση από τη, όπως ήταν άλλοι τη λύση αυτή. Ακούστε. Καταρχήν, όταν αναλάβαμε το Δήμο, είχε δρομολογηθεί με αποφάσει των πρώην Δήμων, Δημοτικών Συμβουλίων και μάλιστα ομόφωνε. Με εξαγγελίε των τότε υπουργών και των τότε κυβερνήσεων το έργο στο Καστέλι. Του Νέου Ανδρομίου. Κάναμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε σιγά-σιγά και το χτίσαμε και το καταχτίσαμε ήταν ότι τότε για το Καστέλι μιλούσαν όλοι εκτό του πολίτε του Καστέλιου και τη Δημοτική Αρχή. Είχε άποψη τότε Νομαρχία, είχε άποψη τότε είχε άποψη. Περιφέρεια, Είχαν άποψη όλοι για τη συσκέψη στο Ηράκλειο, παρασυσκέψη στο Ηράκλειο. Το καστέλει τίποτα. Το καστέλει τίποτα. Προσπαθήσαμε λοιπόν και θέλω να ευχαριστήσω όλου του φορεί αλλά και τα πολιτικά κόμματα που συνεργάστηκαν σε αυτό, ώστε το κέντρο βάρου των αποφάσεων και τη διαβούλευση να μεταφερθεί στο Δήμο Μινώα Απεδιάδα, σαν Δήμο Υποδοχή αυτού του έργου, που θα αντιμετωπίσει και τα αρνητικά και τα θετικά. Στα πλαίσια αυτά σύμβαλαν όλοι οι φορεί και τα πολιτικά κόμματα που αναγνώρισαν αυτή την αναγκαιότητα, αναγκαιότητα σε σχέση με το Δήμο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Το δεύτερο που κάναμε, με ένα δρομολογημένο και εξαγγελμένο έργο, mm. που θυμίζω ότι το 2011 έγινε η πρώτη δημοπράτηση του έργου και ήταν άγωνη. Ναι, ναι. Άρα ήταν, βρεθήκαμε τρει μήνε μετά mm. με μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Δημοπράτηση του έργου. Αν υπήρχε τότε ανάδοχο, ίσω σήμερα είχε τελειώσει. Ναι, 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 ναι. Ε, εν πάση περιπτώσει, η δική μα θέση είναι και ήταν ότι ένα μεγάλο έργο που γίνεται σε ένα τόπο έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Θα πρέπει ο στόχο τη όποια δημοτική αρχή και του όποιου φορέα υπηρετεί σε αυτόν τον τόπο, αν θέλει πράγματι να υπηρετεί τον πολίτη, να μην μείνει σε μια σχέτη άρνηση και να φορέσει ένα μπλουζάκι και να κάτσει στο πεζοδρόμιο, αλλά να προσπαθήσει να παρεμβαίνει στα δρόμενα και στην καθημερινότητα εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου και να προσπαθεί να κερδίσει πράγματα για τον τόπο και την περιοχή. Κύριε το έχετε αυτό σαν αυτό, παράπονο ή σαν το λέτε. Όχι. Αυτό πρέπει να κάνει και αυτό α, κάναμε. Α. Τι κάναμε λοιπόν, Συμμετείχαμε στην Επιτροπή Δημοπράτησης του Έργου. Βάλαμε πλαίσιο με αποφάσει ομόφωνε του Δημοτικού Συμβουλίου. Βάλαμε προτεραιότητε. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε και αρνητικά στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι ένα τέτοιο έργο θα αλλάξει τα δεδομένα τη ανάπτυξη τη περιοχή και του χαρακτήρα τη. Και προσπαθούμε στα πλαίσια ενό σχεδιασμού και ενό προγράμματο να υπηρετήσουμε τον τόπο μα και να υπηρετήσουμε και του ανθρώπου. Και να βλύνετε τα αρνητικά όσο Σαφώς. γίνεται. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είδαμε σε αυτή την πορεία και βλέπουμε και είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί μαζί με του ανθρώπου είναι οι απαλωτριώσει. Mm. Μιλάμε για 3.000 ανθρώπου που χάνουν μέρο τη περιουσία του. Κάποιου από αυτού χάνουν το σύνολό του. Δεν μπορεί να μην βρεθεί δίπλα σε αυτού του ανθρώπου που την άλλη μέρα το πρωί θα ξυπνήσουν και θα έχει απολωτριωθεί το, το σύνολο τη περιουσία σου. Ένα ζήτημα λοιπόν: το πρώτο που οριοθετήσαμε ήταν η απολωτριώση των ανθρώπων και να βρεθούμε δίπλα του διεκδικώντα καλύτερε τιμέ. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι η περιοχή μα θα πρέπει να αποκτήσει επιτέλου ένα χωροταξικό σχέδιο με χρήση γη, για να μην γίνει αύριο στο ξεκίνημα του αεροδρομίου γύρω από το αεροδρόμιο μια απέραντη παραγκούπολη. Mm. Άρα θέμα χρήση γη. Mm. Δεύτερο ζήτημα που αναδείξαμε, παλεύουμε, ελπίζω άμεσα να έχουμε αυτή την προκήρυξη από το Υπουργείο ε, Περιβάλλοντος. Έχει δεσμευτεί και ο κύριος Σαθάκης, στο συστοπίτης μας, όταν θα είμαστε ο πρώτος δήμος που θα αποκτήσει τοπικό χωρικό σχέδιο στην Ελλάδα, μαζί με τη ΓΑΒΔΟ. Ήταν μια δημόσια δήλωση πρόσφατα στην επίσκεψη του Και το τρίτο. Έχουμε... Ηδη σε συνεργασία με την περιφέρεια και την αναπτυξιακή, προχωρήσει σε, αναπτυ... σε μια μελέτη όπου δομείται και συγκροτείται σήμερα για ένα αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή. Τι χρειάζεται αυτό το σχέδιο, Το αεροδρόμιο από μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σωστά. Θέλει παράλληλα έργα, και... παράλληλε και... δομέ και παράλληλα με αυτά τα συνοδά έργα που προβλέπονται μέσα σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, θα προβλέψουμε πώ η τοπική κοινωνία θα συνδέσει την ανάπτυξή τη με αυτό το νέο έργο. Αυτό το σχεδιασμό τον κάνουμε αυτή τη στιγμή και πολύ σύντομα θα έχουμε δυνατότητα να το παρουσιάσουμε... Πηγαίνετε βήμα-βήμα λοιπόν βήμα -βήμα. βήμα -βήμα. σε αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι α, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βάζαμε το ζήτημα το να ξεφύγουμε επιτέλους από την ομοιρία και ή αυτό το έργο να ξεκινήσει και να γίνει ή να σταματήσει, είχαμε το ευτύχημα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά από εδώ και πέρα και πριν, αλλά και μετά, πάμε στη βάση ενός σχεδίου, στη βάση προτεραιοτήτων που έχουμε, που κάθε φορά παλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι το Υπουργείο Σαν Φορέας Υλοποίησης, δηλαδή η Κεντρική Κυβέρνηση. Το, η δεύτερη ε, ο δεύτερο άξονα που δίνουμε μια μάχη είναι η εταιρεία που θα έρθει να κατασκευάσει ελληνική έδω... εταιρεία τώρα, αυτό να το πούμε, ε? ναι, να το πούμε. Ναι, ναι. γιατί περιμέναμε Άγγλου, γάλλου προτογάλου κτλ. ότι είναι ελληνική έχει ένα χαρακτηριστικό. Όλε οι εταιρείε είναι το κέρδο αλφόλια Όμω, αυτή τη στιγμή, και αυτό εκτίμησα στην όλη πορεία συνεργασίας του τον καιρό. Έλληνα επενδυτή mm. που θα έρθει να κάτσει 35 χρόνια στον τόπο θέλει να έχει μαζί του και την τοπική κοινωνία. Σωστά. Δεν έρχεται να κατασκευάσει και να φύγει. Έρχεται να το λειτουργήσει. Έχουμε και, λοιπόν θετικό το. Και, το και το... υπό την έννοια αυτή, αυτό εμεί πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σαν φορέ. Ναι. Διεκδικώντα περισσότερα από την ε, ε, εταιρεία που θα έρθει και να το κατασκευάσει και να το λειτουργήσει. Δήμαρχε, αυτά ήταν πάρα πολύ ε, ενημερωτικά για τον κόσμο και για αυτού που δεν γνωρίζουν τίποτα. Ε, το παράδοξο στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος είναι ότι έχει το καστέλι, έχει και το αρκαλοχώρι κλπ. Και, η έδρα του Δήμου είναι ένα χωριουδάκι στη μέση για τους λόγους κοινούς τους πολιτικούς την εποχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία όλη, ναι, το οποίο δεν έχει ούτε καν, δεν έχετε γραφείο. Άρα είστε αναγκασμένος να μοιράσετε, να υπηρεσίε τις υπηρεσίες σε τρία, ε, έχετε δίκιο. Πράγματι, ένα από τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ε. στο ξεκίνημα και λειτουργία τη δομή του Δήμου ήταν ότι δεν υπήρχε έδρα. Ε. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ε, και είχε αποφασιστεί στα πλαίσια ισορροπιών και πολιτικών ισορροπιών κτλ. Δεν θέλω να μπω σε αυτό ε, το που, έγινε. Στο... Το χρόνο. Ναι, που έγινε στο παρελθόν. Αναγκάστηκα σεβόμενο όλου του πρώην Δήμου στα πλαίσια οργάνωση του Δήμου να οργανώσω το Δήμο έτσι ώστε κάθε ε, δημοτικό πρώην Δήμο, ε, δημοτικό διαμέρισμα σήμερα να έχει μια υπηρεσία. Η υπηρεσία του Δήμου είναι τρει διευθύνσει. Η διεύθυνση οικονομικών είναι στο Αργαλοχώρι, η διεύθυνση διοικητικών στο Καστέλι και η τεχνική υπηρεσία στο Τραψανό. Σεβόμενο λοιπόν και του τρει πρώην δήμεις, Οργάνωσα και δόμησα μαζί με του συνεργάτε μου και με αποφάσει του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι το Δήμο, ώστε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να λειτουργούμε γιατί έχουμε και αποκεντρωμένε υπηρεσίε εκτό τη κεντρική. Δηλαδή, δεν θα φύγει ο άλλο για να πάρει ένα πιστοπτικό ή για να κυρώσει ένα ένταλμα, και το νερό για να πάει από το θραψανό στο αρκαλοχώριο από το αρκαλοχώριο. Σωστά, στο πρέπει. Το ναι. Έχουμε αποκεντρωμένε υπηρεσίε. Εξυπηρετείται από το ήδη υπάρχον δομή του Δήμου που υπήρχε στου πρώην Δήμου πριν τη το συνένωσή του. Αυτό α... είναι όμω ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνετε. Είναι... Γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι ξέρει, θα έπρεπε να, να πάνε μόνο σε ένα. Από τα χωριά αυτά. Ας, δεν πειράζει. Μπορεί να παρακολουθούν ότι κοιτάξτε. ο Δήμαρχο πήρε και πήγε εκεί την υπηρεσία. Κύριε Είναι εξανάγκη τα γέρια. Σιγκυράκη, ακούστε για να είμαστε ειλικρινεί. Ναι. Αν πραγματικά α, θέλαμε να έχουμε μια ενιαία δομή. Θα έπρεπε να έχουμε υποδομή για να την έχουμε. Σωστά. Δεν είχαμε την υποδομή για να στεγάσουμε όλε τι υπηρεσίε του Δήμου. Ένα είναι αυτό. Θα μπορεί να γίνει στα πλαίσια των ανταποδοτικών που έχουμε ζητήσει, στα πλαίσια τη κατασκευή του αεροδρομίου, να υπάρξει στο συνεδριακό κέντρο ένα χώρο για να στεγαστεί η ο Δήμο. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξή. Ότι και να μην υπήρχε έτσι η φιλοσοφία και η αντίληψη του σεβασμού των τοπικών κοινωνιών και του κάθε τόπου ξεχωριστά. Επιβάλλει να έχουμε αναφορά και να εξυπηρετείται το πολίτη μέσα από κεντρωμένε διευθύνσει. Δηλαδή και Δήμοι που έχουν ενιαία έδρα είναι mm. υποχρεωμένοι να διατηρούν mm. αποκεντρωμένε mm. υπηρεσίε για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν είμαστε τώρα σε οικονομική κατάσταση και δυνατότητα να πηγαίνει ο πολίτη 20.000 χιλιόμετρα όχι, για να πάρει υπηρεσία. Πρέπει, να πρέπει να να είναι να είναι κοντά του. Και να σα πω, και σήμερα γίνεται και από την ιστοσελίδα του Δήμου, <laughs> αλλά πολύ λίγοι στα χωριά μα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Μπορεί Έχετε... να τα έχουν τα παιδιά μα, αλλά οι πατεράδε μα δεν το γνωρίζουν καλά. Οι κάποιες. παραλιακοί Δήμοι, το Μαλεβίζ και λοιπά, έχουν και, έχουν και τουριστική περιοχή και αγροτική περιοχή και ορεινή περιοχή. Εσεί είστε κυρίω αγροτικό. Κτηνοτροφικό, αγρο, αγρο, αγροτικό. Αγροτικό και κτηνοτροφικό ναι. Δήμο. Έχουμε ένα ποσοστό περίπου το 8 10% που είναι με την Διάβασα πριν από λίγο ένα mail που ήρθε από το Δήμο και μιλούσε για ότι σε μια έκθεση που έγινε πρόσφατα. Είχαν συμμετάσχει οι υπηρεσίε από, από το Δήμο σα. Επιχειρηματίες. και επιχειρηματίες. επιχειρηματίε. Ναι. Να ναι. σα πω ότι έχουμε πάρα πολλού ε, επιχειρηματίε πετυχημένου και στον τομέα ε, του αυτό το κρασιού. Το, το ερώτημά σε... μου ήταν να, 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 να μου αναφέρετε, και, να αναφέρετε και, δηλαδή, και τα και προϊόντα στο... και τι. Ναι. 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 Ε, και ο... Το κύριο ναι. προϊόν του Δήμου μας είναι το λάδι, το λάδι. με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ναι. Ευτυχώς έχουμε κάποιες μικρές μονάδες που εξελίσσονται, έχουμε και συνεταιρισμό όπως είναι το Ραψανό που σήμερα κάνει τυποποίηση. Ξέρετε ότι το μέλλον είναι εκεί. Σωστά. Ε, το λάδι το λοιπόν. περισσότερο λοιπόν όμω προϊόν φεύγει χήμα. Ναι. Ε, το βασικό προϊόν είναι το λάδι. Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σωστά, Σωστά. Θέλω να πω ότι η τοπική οικονομία, αυτό το διάστημα έχει προβλήματα. Γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε προβλήματα με την διακίνηση του λαδιού και την εμπορία. Ε, κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν το λάδι. Ε, λίγο το προϊόν του κρασιού. Ναι λίγο και Α, έχουμε... Και έχετε στην περιοχή ε, έχουμε πολύ, πολύ τρία, μονάδες. Έχουμε τρία, τρία-τέσσερα... Από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα, ναι. Α μην κάνουμε διαφήμιση. διαφήμιση απλά αλλά να πούμε έτσι, ότι. Ναι. Α να Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογη η προσπάθεια των ανθρώπων. Και πρέπει να σταθούμε δίπλα του και στεκόμαστε δίπλα του. Έχουμε το επίση ε, σημαντικά τυροκομεία. Τυροκομεία. Ε, έχουμε γύρω στα 7 -8 τυροκομία, με 8 τυροκομεία. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Θέλω να σα θυμίσω ότι σε μια έκθεση που συμμετείχαμε το 2013, τυρί και γάλα με την ευθύνη του ΕΛΟΤ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αθήνα, πήραμε δύο πρώτα βραβεία. Καλό Επιχειρήσει του Δήμου. Εκείνο που είχατε κάνει παλιά με του σπόρους του παλιού που μαζεύατε και κάνατε. Ε, Όχι, ήταν μια τράπεζα, δράση. τη λέγατε τράπεζα. Η, τράπεζα σπόρων. Ναι, την έχετε ακόμα, Ναι, και... συνεχίζεται το από το... το Πολιτιστικό Σύλλογο το ναι. οποίο μεταφέραμε. ακούστε. Ο Δήμο πρέπει να ανοίγει κάποιο δρόμο. Από εκεί και πέρα. Ε, βέβαια, δεν μπορεί να πρέπει, κάνει τον παραγωγό. Θα Πρέπει να ενεργοποιούνται και φορεί άλλοι και άνθρωποι και να παίρνουν πρωτοβουλίε και να πηγαίνουν μπροστά του. να αυτά Ακούστη... Να αναδεικνύουν ναι. τον τόπο του. Ναι. Ε, εγώ, 8 χρόνια και συνεργάτε μου, δεν θέλουμε να έχουμε την παντοκρατορία στον τόπο. Mm. Θέλουμε να ενεργοποιούμε και σε εθελοντέ και συλλόγου και φορεί. Και βρίσκουμε το πρευλό του, του αφήνουμε χώρο. Το έχετε καταφέρει. Να... Ναι, το έχω καταφέρει. Και... Αυτό είναι καλό. Και, Η συμμετοχή... και, θε... και θεωρώ ότι ακριβώ αυτό είναι που διαφοροποιεί. Ε, την αυτοδιοίκηση μέσα σε συνθήκε κρίση. Η αμεσότητα και η, 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 αμεσότητα, η ανταπόκριση. Η στον... ανταπόκριση και η ενεργοποίηση των εθελοντών, των συλλόγων και των φορέων που αυτή τη στιγμή με μικρό οικονομικό μπάτζετ μπορεί να κάνει πράγματα αν έχει όρεξη, ιδέε και όραμα σε σχέση με διάφορα θέματα τα οποία έχει ο πολίτη. Ακόμα και τα, τα πολιτιστικά σα ακούγονται κάθε χρόνο περισσότερο ίσω από άλλε περιοχέ τη Κρήτη. Ε, Αυτά για... που οργανώνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό λέω, από το πιο μικρό χωριουδάκι που κάνει το γλέντι του και την παράδοσή του μέχρι το πιο μεγάλη συναυλία που μπορεί να κάνει. Και... Θεωρώ ότι όλο αυτό το παζ που διαμορφώνεται στο Δήμο μας με διάφορες δράσεις μέσω των πολιτιστικών συλλόγων είναι κάτι που πρέπει να τη ρηχτεί, είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί και εμείς είμαστε στο πλευρό τους αφήνοντας πάντα χώρο και την πρωτοβουλία σε αυτούς. Συμφωνώ. Δεν θα έρθουμε ποτέ να κοιοποιηθούμε δράσεις και παρεμβάσεις που κάνουν οι άλλοι φορείς. μέχρι 8 λεπτά έχουν μείνει ακόμα. Φάγαμε ήδη 22. <laughs> Γι' αυτό θα ήθελα έτσι επιγραμματικά επιγραμματικά, να μα πείτε ε, αν στι 27 του μήνα ή στην 1η του Ιούνιου είστε και πάλι δήμαρχο, ποιε είναι οι προτεραιότητε σα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, σα είπα πριν ότι δομήσαμε, οργανώσαμε και κάναμε ένα βιώσιμο Δήμο. Όσο και σα φαίνεται παράξενο, σήμερα έχουμε τα δύο τελευταία χρόνια πλεονάζοντα προπολογισμού. Παρά τις ελλείψεις που αναφέρατε. Παρά τι ελλείψει και τα προβλήματα που μα αναφέραμε. Ο πρώτο στόχο ήταν αυτό. Να οργανώσουμε, να δομήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο Δήμο. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα βιώσιμο ο, και λειτουργικό Δήμο. Α, έχουμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητα και όχι μόνο των πολιτών. Έχουμε να διαχειριστούμε και ένα μεγάλο έργο. Α, όλο αυτό το ΠΑΣ συμβάλλει στο να είμαι εδώ και να είμαι υποψήφιος. Αυτό είναι το κίνητρο δηλαδή για τη νέα τετραετία. Και είμαι εδώ για να είμαι υποψήφιος, μετά... Από μια ανοιχτή πρόσκληση που έκανα στην παράταξή μου, στου ψηφοδέλτιου, στο σύνολο του ανθρώπου που με στήριξαν και του είπα: Θέλετε να συνεχίσουμε ή θέλετε να βρούμε ένα νέο πρόσωπο. Ήταν τιμή και ευθύνη που όλοι είπαν: Δήμαρχε μαζί σου, προχωράμε. Ας. Και ομόφωνα. Έκανα μια προσπάθεια στη συνέχεια με του διάφορου υποψήφιου που εκφραζόταν εκείνη τον καιρό. Να πάμε να βρούμε μια κοινή συνένεση, ένα νέο άνθρωπο και να τον βάλουμε μπροστά. Και ξέρετε γιατί, κύριε Στυράκη. Γιατί πιστεύω ότι εν ώψη όλων αυτών που έρχονται στην περιοχή μου χρειάζεται μια δημοτική αρχή με ισχυρή εντολή α. και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενότητα στην τοπική κοινωνία. Δεν το πέτυχα. Ο κόσμο όμω θεωρώ ότι με βάση και τη συμμετοχή και την ψήφο του θα δώσει μια ισχυρή εντολή για να έχουμε ένα ισχυρό αύριο Δήμο και μια ισχυρή Δημοτική Αρχή. Μιλήσαμε. Τώρα, μου είπατε να πούμε στι προτεραιώτε. Με, Οι προτεραιότητε είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Ένα. Ένα. Είναι η αξιοποίηση και η συνέχιση τη αξιοποίηση, σα λέω ο προπολογισμό μα έχει 35 εκατομμύρια έργα. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και των εθνικών προγραμμάτων. Μάλιστα. Κύριε Χιντράκη, με βάση την οικονομική κατάσταση που σα είχα πει, μονόδρομο είναι να κάνει μελέτε, να σχεδιάζει και να αξιοποιεί ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. ΕΣΠΑ, το γίδες, αφήνεις τέτοιο... καλογεράκι, αφήνει τον Καλογεράκη λοιπόν έτοιμε μελέτε, όριμε. Ε, αφήνω περίπου μελέτε πάνω, πάνω από 10 εκατομμύρια και έργα προγραμματισμένα και στη φάση δημοπράτηση περίπου 35 εκατομμύρια. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Για ένα Δήμο όπω το δικό μου. Ναι. Με μια τεχνική υπηρεσία υποστελεχωμένη. Γιατί έχει να κάνει και αυτό. Και ένα Α, άλλο, άλλο θέμα. Στόχος, ένα άλλο Διεύρυνση τη κοινωνική πολιτική. Διεύρυνση τη κοινωνική πολιτική. Λίγο παραπάνω. Είπαμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητε και τη αυτοδιοίκηση έχουν αλλάξει. Ναι. Κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία, ανάδειξη κοινωνικών δομών, ενίσχυση και στήριξη δράσεων και δομών. Και ένα άλλο κομμάτι μεγάλο σα αφορά και ε, θεωρώ ότι είναι από τι προκλήσει μα είναι ε, ο πολιτισμό με ό,τι σημαίνει αυτό, με τη στήριξη και τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων, με την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματο, με την ανάδειξη των αρχαιολογικών μα χώρων. Γιατί κοιτάξτε, ο στόχο ο δικό μα, σα είπα, στα πλαίσια ενό σχεδιασμού που υπάρχει και μια αναπτυξιακού σχεδίου στην περιοχή εν ώψη τη κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου είναι να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού ώστε ο τόπο μα να μην γίνει απλά ένα σημείο μεταφόρτωση του τουρισμού προ το βορρά, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε και εμεί εναλλακτικά να μπορούν να αξιοποιήσουμε Μεγάλα, και τώρα... Μεγάλα, αρχαιολογικά το... γεγονότα <σο> που έχουμε έχουν ναι, ναι, ναι. στην περιοχή. Το, Έλβεν, Ζε... Βενιζέλος έχει τα εκθεσιακά κέντρα δίπλα, αυτός δημιούργησε δηλαδή στην περιοχή μια άλλη, προοπτική. Είναι, αυτός, είναι και ο, ο στόχος και ο... εμά εμάς, να δημιουργήσουμε στα πλαίσια λειτουργία και κατασκευή του νέου αεροδρομίου τέτοιε υποδομέ ώστε να έχουμε να τουριστικέ, εμπορικέ. Εμπορικές, Ανάδειξη αρχαιολογικών χωρών, ενοποίηση αρχαιολογικών χωρών τη ευρύτερη περιοχή που υπάρχει, Θέλω να θυμίσω ο Λίτο, Μαριού, Προφήτη Ηλία Αρκαλοχωρίου, Σπύλο Ηλιθία, Δεκά Γαλατά, Δεκάδε άλλε ε, 59 βυζαντινέ εκκλησίε, θρησκευτικό τουρισμό. Βεβαίω. Υπάρχουν. Κοίτα, η εδοχώρα του νομού, και όχι μόνο ο Δήμο μα, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, γιατί έχετε περπατήσει όλη την Κρήτη, ότι έχει μεγάλε ευκαιρίε και δυνατότητε να αναδείξει και εναλλακτικό τουρισμό, αλλά και να αναδείξει και θρησκευτικό και εναλλακτικό. Έχουμε. Χρειάζεται όμω ένα σχέδιο και πάνω ναι, απ' ναι, όλα. Ναι. Και τελειώνω με αυτό. Και... Έχω, έχω μια ερώτηση ακόμα, ναι. Και κι Και Θέλω τα... να τελειώσω με αυτό. Ναι. Ένα δεύτερο λεπτό μόνο. Η αυτοδιοίκηση πλέον θα πρέπει παράλληλα με όλα αυτά και το σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο να διεκδικήσει και να απαιτήσει από το κεντρικό κράτο την αποκέντρωση ρόλων, αρμοδιοτήτων και πόρων. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή για να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεν φτάνει να διαχειρίζεται τη μιζέρια που διαχειρίζεται σήμερα, αλλά πρέπει να καταλάβει το κεντρικό κράτο ότι πρέπει να αποκεντρώσει περισσότερου πόρου, γιατί εκείνη που μπορεί να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει και με τα έργα τη πραγματική ανάπτυξη στον τόπο είναι μόνο αυτή. Σε 1,5 λεπτό. Έχετε όμω και εκατοντάδε νέα παιδιά. Που θα ψηφίσουν πρώτη φορά από 17 χρόνια. Για τη νεολαία, για τα νέα παιδιά, ο Δήμο σα έχει προοπτικέ, έχει τόπου να, να αθληθούν, να ασχοληθούν, να διασκεδάσουν. Έχετε δημιουργήσει πράγματα που να του κάνετε να μην φεύγουν από εκεί, να μην. Είναι ένα αναζητούμενο θέμα Οι υποδομέ στο επίπεδο τη εκπαίδευση υπάρχουν και προσπαθούμε να συντηρήσουμε, ναι. όπω είπαμε, και να έχουμε καλούλι παροχή περισσιών στο ζήτημα τη εκπαίδευση. Στο αθλητικό κομμάτι έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Ήδη διαμορφώσαμε και διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό από το στάδιο στο αρκαροχώρι, το κλειστό στο τραψανό, το κλειστό στο καστέλι, στην αντακατάσταση των τάπητων στον υπάρχον γήπεδο που υπάρχουν. Και προσπαθούμε, αλλά η νεολαία για να μείνει στον τόπο τη. Κακά τα ψέματα, κύριε Χιωδάκη. Πρέπει να βρει απασχόληση. <χει> πρέπει να βρει απασχόληση. <χει> και για να βρει απασχόληση, <χει> θα πρέπει να δούμε. Αυτό το έργο που δημιουργείται, που λένε ότι θα απασχολήσει κάποιους ανθρώπους στην κατασκευή και κάποιους στη συνέχεια στο, ε, στη λειτουργία, να είναι μια προοπτική που θα συνδεθεί με άλλες δράσεις ώστε να κρατήσει τους νέους ανθρώπους στον τόπο μας. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν πας στο χωριό μου σήμερα που είχε 350 κατοίκους τη δεκαετία του 80, σήμερα έχει 50. Και αυτή είναι πάνω από ηλικία 60 χρονών. Σε Είστε... αυτό λοιπόν, σε αυτό το περίγυρο και σε αυτά τα χωριά, πρέπει να υπάρξει ένα σοκ. Και θεωρώ ότι το σοκ μπορεί να υπάρξει με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου και την απασχόληση. Από που τα θα 30 υπάρξει. λεπτά που κουβεντιάσαμε, αυτή ήταν νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα η τελευταία. Ότι ελπίζετε και έχετε τη δυνατότητα να το, να το πετύχετε αυτό. Στην επόμενη τετραετία, εφόσον πάρετε την ψήφο των δημοτών σα, να επικεντρώσετε πάνω σε αυτό το θέμα. Τη απασχόληση κυρίω. Το πρώτο θέμα είναι. Μάλιστα. Απασχόληση. Μάλιστα στη νέα γενιά. Ναι. Και τη χρωστάμε. Άρα. Και τη χρωστάμε. Εμεί περάσαμε καλά χρόνια. Ναι. Τα παιδιά μα είναι το πρόβλημα. Κύριε Καλόγια, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα από τι 26 του μήνα και μετά να, να, πούμε και περισσότερα και πιο αναλυτικά. Για, για πρώτη κουβέντα που κάναμε σήμερα. Ήταν καλή νομίζω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κάποιε κάποιες σκέψεις. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Δεν μου αρέσει καθόλου που ο νομοθέτης λέει υποχρεωτικά ότι κάθε συνδυασμός δημοτικός ή περιφερειακός πρέπει να έχει το 40% από γυναίκες. Αυτό το υποχρεωτικά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω, νόμιζα ότι οι γυναίκες πια έχουν κατακτήσει πάρα πολλές θέσεις στην κοινωνία και θα είχαν μόνες τους τρέξει να στελεχώσουν, γιατί παλιά λέγαμε να επανδρώσουν, να στελεχώσουν τους συνδυασμού για να προσφέρουν στα κοινά. Από τις πρώτες κυρίες που ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση τώρα και την τελευταία δεκαετία και είναι η Μαρία Πετρακογιώργια Νιφαντάκη, η, η οποία χρημάτισε δήμαρχος στο Δήμο Φεστού και τώρα κάνει μια καινούριο ξεκίνημα. Την καλωσορίζω και την καλησπερίζω στην εκπομπή τη δική μου. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν... και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταλαβαίνω ότι είστε 39 μέρες πριν από τις εκλογές και θα πρέπει να είστε ε, σε, ένα, σε μια συνεχή περιοδία, έτσι δεν είναι? Ναι, σε μια συνεχή περιοδία, αλλά το κυριότερο κύριε Χιντυράκη ε, είναι η σύσταση της κατάλληλης ομάδας. Οπότε και η περιοδία γίνεται πιο ευχάριστη και τρέχουμε όλοι μαζί. Γιατί εμάς το σύνθημά μας είναι «μαζί συνεχίζουμε» είναι mm η -hmm. πραγματικότητα και το συνδέω και με την συνέχιση αυτής της ε, διάθεσης για προσφορά με μια εξαιρετικά ανανεωμένη ε, σύνθεση παραταξιακή η οποία ε, απευθύνεται ε, στην αναγκαιότητα που υπάρχει να ενασχοληθούν νέα άτομα με πολύ όρεξη, με μεράκι Συνδυαστικά βέβαια πάντα με την εμπειρία που κάποιοι παλαιότεροι διαθέτουμε. Και όσο για το σχόλιο που είπατε είναι μια τεράστια αλήθεια. Χρειάζομαστε ακόμα πολλά βήματα μέχρι να στελεχωθεί όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, όλα τα επίπεδα διοίκηση, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό, αλλά και γενικότερα σε όλες τις φάσεις της ε, ζωής μας, και με το γενικό πληθυσμό. Και όχι ποσοστιαία μόνο στα ψηφοδέλτια. Αλλά αυτό είναι καλλιέργεια νοοτροπιών που όλοι μας να συμμεριζόμαστε ίσες απολαβές, ίσες δικαι ίσα δικαιώματα και ίσες ευθύνες. Κύριε Πετρακογιώργη, είσαστε δήμαρχος και διεκδικείτε πάλι ε, την Δημαρχία σε ένα από, τους πιο, από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές γεωγραφικά, λέω τώρα πρώτα απ' όλα, και θα πούμε και τα υπόλοιπα, ίσω τη Κρήτη αλλά και τη Ελλάδο. Δηλαδή, ο Δήμο σα ε, έχει ορεινή περιοχή από την πλευρά του, του Ψιλωρίτη, ε. Ακριβώς. Ακριβώ. Πηγαίνετε μέχρι τα Στερούσια από την άλλη πλευρά. Σωστά. Και φτάνετε και μέχρι τον Ντιμπάκι με τη Χρυσή Βέβαια, δεν έχετε μεγάλη τουριστική περιοχή, ή έχετε. Θα μπορούσε να υπάρχει μία. Πρώτα και κύριε, είναι ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Έχετε, ναι. Ε, και όπω ακριβώ το είπατε, συνδυάζονται εξαιρετικοί ορεινοί όγκοι, ψιλωρή της Αστερούσια, μια πάρα πολύ έφορη ε, παράγωγη, παιδιάδα mm. και όχι μόνο γιατί όλα τα προϊόντα που παράγονται τα οποία μπορούμε να τα δούμε και με το πρίσμα το πώς μπορεί υποστηρικτικά να λειτουργεί ο Δήμος ε, προς όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγει η περιοχή αλλά και το τεράστιο παραλιακό μέτωπο το οποίο μπορεί να συνδυαστεί Άμεσα ο πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Μάλιστα. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ε, που θα ήταν ε, ένα δείγμα αναφοράς εάν πραγματικά δουλέψουμε στην σύνδεση και στην όσο το δυνατόν ευρύτερη παρουσίαση του πρωτογενή και του τριτογενή. Αυτό βέβαια πάντα με σεβασμό απόλυτο στα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να παραδοθούν ακέραια στις επόμενες γενιές και ε, κυρίως το να υπάρχει η αναπτυξιακή προοπτική μέσα όμως από ένα πρόγραμμα και ένα μπούσουλα ο οποίος να έχει συνέχεια. Γιατί το κορεσμένο βόρειο μέτωπο δίδει κάποια χαρακτηριστικά. Ε, εμείς σαν περιοχή μπορούμε να επενδύσουμε και στην Ποιότητα την τεράστια που παρέχει το περιβάλλον, ο πολιτισμός που διαθέτει η περιοχή και τον γνωρίζετε πάρα, πάρα πολύ καλά, πολύ. και βεβαίως, οι εξαιρετικέ παραγωγέ στον πρωτογενή τομέα, σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Ε, βέβαια, γιατί σωστά ξεκινάμε από το, από το Ζαρό, πηγαίνουμε στην Πόμπια, κατεβαίνουμε στις Μύρε, πηγαίνουμε στο Ντιμπάκι, και όλα τα ενδιάμεσα χωριά. Έχετε ιστορικού τόπου, αρχαιολογικού χώρου, απίστευτα όμορφου. Ναι. Ε, και με τρομερό ενδιαφέρον γιατί ναι. η περιοχή του Δήμου Φεστού ε, με τη σύνθεση αυτή δηλαδή Δήμος Ζαρού Δήμος Μυρών και Δήμος Τυμπακίου δίδει αναφορές σε όλες τις ιστορικές περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα δίχως στάση, δίχως παύση πάντα δίδει τα ιστορικά δρόμενα της περιοχής συνδυάζεται δηλαδή με την κάθε μία χρονική περίοδο εμείς λοιπόν ε, λέω πολλές φορές ότι έχουμε να αναδείξουμε όλον αυτό τον πολιτισμό συνδυάζοντάς τον με τον πολιτισμό της καθημερινότητας του πολίτη και για τον ίδιο τον πολίτη και βεβαίως για το πλήθος του επισκέπτη που επιθυμεί να έρθει στην περιοχή, να απολαύσει το φυσικό τοπίο, να απολαύσει τα προϊόντα τα οποία παράγονται και ε, να δώσει μια διαφορετική ροή στην τοπική οικονομία, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι τοπικές οικονομίες πρέπει να έχουν το ευρύτερο πλαίσιο της υποστήριξης της Δημοτικής Αρχής. Γιατί όταν λέμε για Δήμο, εννοούμε πάντα ένα συνδυασμό Δημοτικής Αρχής, φορέων και κατοίκων για να συνοργανώσουμε το ποια μέρα επιθυμούμε για την προοπτική του τόπου μας. Κύριε Πετρακογιώρη, ε, αν, 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 κάνουμε μια σύγκριση και πούμε ότι ένας Δήμος όπως το Ηράκλειο ιεραρχεί τα προβλήματά του και λέει ξεκινώ από την καθαριότητα το πρώτο, ε, την, το κυκλοφοριακό δεύτερο ή το τρίτο, εσάς επειδή έχετε διαφορετικέ τοποθεσίε ορεινέ, πώ θα ιεραρχούσετε τα προβλήματα του Δήμου γενικότερα. Κοιτάξτε, ε, τα προβλήματα που αναφέρατε νομίζω ότι είναι κοινά σε είναι κάθε μία περιοχή. Βεβαίω, η καθαριότητα είναι η καθημερινότητα του πολίτη, έχει να κάνει. Το κυκλοφοριακό, δυστυχώ και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο χρειάζεται άμεση επίλυση. Ε, δεν είναι όμω ε, μόνο αυτά. Γιατί σας είπα και προηγουμένω ότι πρέπει να δούμε συνδυαστικά τα χαρακτηριστικά ενός αστικού τοπίου ναι. και τα χαρακτηριστικά της Υπέθρου. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην αναφερθούμε εμείς σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα υποστηρίξουν την υπαίθρο και τους παραγωγούς μας. Φανταστείτε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα τεράστιο αγροτικό δίκτυο, αγροτική οδοποιία και που είναι επίσης μέσα στην καθημερινότητα της επίλυσης των χιλιάδων προβλημάτων που προκύπτουν, γιατί ο α, παραγωγός θα πρέπει να μπορεί να φτάσει στον τόπο της δουλειάς του δίχως το παραμικρό πρόβλημα, δίχως το παραμικρό εμπόδιο. Και το προϊόν του να πάει γρήγορα. Ακριβώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα τα οποία... Άπτονται πρώτα και κύριε γιατί σας το, ε, ε, θεωρώ ότι δεν βάζεις μία ιεραρχία. Είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να μπουν παράλληλα στο τραπέζι. Δεν είναι ένα επιλύεται, Κατάλαβα. πηγαίνουμε στο δεύτερο και στο τρίτο και στο δέκατο. Πρέπει λοιπόν όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα το του πολυ... δημότη να μπορούν παράλληλα με το σχεδιασμό της αναπτυξιακής πορείας ενό τόπου να συνδυάζονται και να προχωράνε. Δεν υπάρχει χρόνος, κύριε Χιντιράκη, για να μπούμε σε λογικέ ένα αυτό και αυτό αργότερα και το επόμενο και όχι, το μεθεπόμενο. Όχι. Όλα λοιπόν τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μέσα στην τριετία του 2011-2014, δώσαμε τα δείγματα γραφής μα ότι μπορούμε παράλληλα να τρέξουμε πάρα πολλά ζητήματα. Και για την καθημερινότητα αυτή καθεαυτή, αλλά και για την αναπτυξιακή προοπτική, η οποία θα δώσει μια καλύτερη μέρα, κυρίω για τους νέους της κάθε μίας περιοχής, γιατί ε, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι να δοθεί η δυνατότητα ο νέος κόσμος να μπορεί να απασχολείται στην περιοχή που θα επιλέξει για να ζήσει. Δεν φτάνει λοιπόν μονάχα το εξαιρετικό περιβάλλον, δεν φτάνει μονάχα η εξαιρετική παραγωγή που υπάρχει, δεν φτάνει το δεδομένο του πολιτισμικού και πολιτιστικού αποθέματος που υπάρχει σε μια περιοχή. Πρέπει να καλλιεργηθούν οι υποδομές και οι δομές, ούτω ώστε ένας νέος άνθρωπος να επιλέγει τον τόπο παραμονής του και εργασίας του. Λοιπόν, εγώ τα σημείωσα όλα αυτά. <laughs> όλα αυτά τα πράγματα όμως που έχετε στο μυαλό σας και που κάνατε ή να κάνετε τώρα, Χρειάζονται πόρου. Ο, ο Δήμο δεν είναι ένα στεγνός Δήμο, ένα ε, κεντρικό που δεν έχει. Έχετε και έσοδα τουριστικά. Δεν ξέρω το μέγεθο ποιο είναι, είναι. Είναι μικρό το μέγεθο, γιατί ε, και οι μονάδε δεν είναι ε, ιδιαίτερα μεγάλε. Mm. Όπω είπα και προηγουμένω, ε, η στόχευση τη περιοχή, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι στην ποιότητα. Και υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα ιδιωτικών πρωτοβουλειών βεβαίω mm. που ο, δίδουν το δείγμα γραφής, ούτω ώστε να υποστηρίξουμε την ποιότητα σε κάθε ένα επίπεδο, σε κάθε, μία επιλογή μας. Τι εννοώ λοιπόν με αυτό, ότι μπορούμε ε, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να τρέξει, να ψάξει, να επιδιώξει όσο το δυνατόν την υποστήριξη του Δήμου μέσα από πόρους. Και πόροι υπάρχουν, κύριε τουλάχιστον... Η Κεντρική Πολιτική Σκηνή δεν έχει ευρωπαϊκά η... προγράμματα. Βεβαίως, βεβαίως. Αν βεβαίως. Ναι, δεν, δεν τρέξει κάποιο στο καλαθάκι όπως συνηθίζω να λέω, δεν έρχεται τίποτα. Όσο καλή διάθεση και να υπάρχει από οποιοδήποτε άλλο φορέα στα επόμενα επίπεδα. Εμείς το 2011-2014 αποδείξαμε με εξαιρετική συνεργασία και με τον, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και με την εκάστοτε κυβερνητική δομή ότι μπορούμε να τρέξουμε, να ψάξουμε, να εντάξουμε σε προγράμματα, να αξιοποιήσουμε το ΕΣΠΑ, να αξιοποιήσουμε το οποιοδήποτε πρόγραμμα μπαίνει σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και να οδηγήσουμε εμεί σύμφωνα με τι προδιαγραφέ που θέλουμε την επόμενη μέρα να δούμε το Δήμο μα πρωταγωνιστή. Είναι και αυτό ένα από τα δεδομένα τα οποία θέλουμε με τη συνέπειά μα να συνεχίσουμε. Ένα Δήμο πρωταγωνιστή για τον πολίτη του, για το δημότη του και για τον επισκέπτη του. Και αυτό γίνεται. Γίνεται γιατί έχει αποδεικτεί από την περίοδο αυτή του 11-14, που σίγουρα θα σας έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης ότι Βρήκαμε ένα περιβάλλον ε, το οποίο. Το είπε υπέστη... ο κ. πριν από λίγο. Το είπα Δεν... ακριβώ, το περιέγραψα ακριβώ. Ε, είμαι σίγουρη ναι. ότι θα το πει ο κάθε αυτοδιοικητικό ναι. που ναι. ασχολήθηκε από το 2011 μέχρι το 2014. Η πρώτη αυτή λοιπόν φάση ε, του Καλλικράτη. Ε, Μεγάλη Δήμη, απέδειξε... αλλά όχι ισχυρή Δήμη. Απέδειξε ότι ήρθαν υπερβολικά πολλέ αρμοδιότητε δίχω να υποστηριχτούν με του αντίστοιχου πόρου. Το αντίθετο, υπήρξαν μειώσει των πόρων. Φανταστείτε το ποσό της τάξης του 60% και 70% σε πολλές των περιπτώσεων. Το ακούσαμε. Και όμως, εάν θα δείτε τους τότε προϋπολογισμούς, τα πόσα έργα εντάκτηκαν, το τι μελέτες έγιναν και πώς αντιμετωπίσαμε ζητήματα, τα οποία βεβαίως δεν ξεκινήσαμε όλα αυτά μόνοι μας από την αρχή, αλλά φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα βρίσκαμε στην πορεία και είχαν προγενέστερες φραγίδες άλλων δημοτικών αρχών, είτε από το Ζαρό, είτε από τις Μύρες, είτε από το Τιμπάκι, να τα εντάξουμε. Μία εξαιρετική δουλειά για το πνεύμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει ήταν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης υπαίθρου, που συνέδε αυτό που είπαμε προηγουμένως, τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη με τον ορεινό όγκο των αστερουσίων, συμπεριλαμβανομένου όμως του παραλιακού μετόπου. Ένα δείγμα γραφής. Και δεν ήταν και τυχαίο ε, ο τίτλος του «Από το Φαράγγι των Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων». Νομίζω ότι εμπεριέχει ε, κυριολεκτικά όλη την ιστορική διαδρομή, συνδυάζοντας όμως τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τη βιοπικιλότητα, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, τον οποίο διαθέτει σε υπερβολικό πλούτο η περιοχή μας. Κοιτάξτε, μια από τις πιο εκδρομές που κάνω συχνά. Είναι όταν πηγαίνω από τον Τιμπάκι από το μοναστήρι και πάω στο Γεωφάραγκο και από εκεί πηγαίνω στου καλού λιμένε. Είναι ένα κατα... μια καταπληκτική διαδρομή. Ε, Δεν ξέρω το... αν χρειάζεται βελτίωση. Κοιτάξτε, οι πολιτιστικέ ακόμα... διαδρομέ, επειδή ναι. είναι και ένα μεταπτυχιακό στο οποίο ασχολήθηκα ε, και το έκανα με πάρα πολύ όρεξη, γιατί είναι μια αναγκαιότητα να μην μείνουμε στι θεωρίε, αλλά να υλοποιήσουμε επιτέλου πράγματα τα οποία πιθανά να ακούγονται δεκαετίε των δεκαετιών. Ε, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανοιχτά ακόμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι για ένα αστικό. Ε, περιβάλλον μπορεί να θεωρείται πολύ πολύ δεδομένο το ότι έχει λυθεί το ζήτημα της ύδρευσης και mm. της άρδευσης mm. αλλά για τις ε, περιοχές τις αστικές και τις, τις περιαστικές και της τις, ε, τις υπαίθρου υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία θέλουν άμεση επίλυση. Και όλα αυτά σας επαναλαμβάνω γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον. Όλες αυτές λοιπόν οι υποδομές πρέπει να συνδυαστούν με διαδρομές και με πορείες τέτοιες, ούτως ώστε να φτιαχτούν χθες ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή μας, αλλά και παράλληλα να λειτουργήσουμε στη λογική το ότι σχεδιάζουμε το κατακαλύτερο μέλλον που μπορεί να υπάρχει για αυτή την εξαιρετική περιοχή. Είναι λοιπόν ε, πολύ η δουλειά. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, είναι γιατί η ομάδα που σχηματίζομαι είναι ικανή για να αντιμετωπίσει ακριβώς όλες αυτές τις αναγκαιότητες που υπάρχουν για την περιοχή μας. Δεν άκουσα να έχετε πάρει κομματικό χρήσμα. Μα στις... Το επιζητήσατε ή δεν το θέλατε. Ε, δεν επιζητήσαμε κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε πει κατά εξακολούθηση ότι είναι σεβαστή η κάθε... Ε, κομματική να το πω έτσι... Τοποθέτηση των συνεργατών μας και όλου του κόσμου. Είναι απόλυτα σεβαστό. Ε, κύριε Χιντιράκη, θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτή είναι και μία ιδιαιτερότητα και μία ομορφιά που υπάρχει. Ότι συνθέτουμε όλα τα θετικά και τα καλά στοιχεία που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ενός τόπου. Οπότε το κομματικό... Είναι οι προσωπικές μας επιλογές, μπορεί να είναι σεβαστές απόλυτα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα να λειτουργεί για την επίλυση και την προοπτική του τόπου. Και βεβαίως εκεί χρειάζονται όλες οι υγιείς δυνάμεις. Όλες. Και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εσωτερικά, και αυτό είναι κάτι που το επιβάλλει λίγο άγαρμα βέβαια ο Κλεισθένης, αλλά ε, είναι μια ε, αναγκαιότητα συνεργασίες και συνέργειες. Αυτές όμως πρέπει να καλλιεργηθούν στο βαθμό εκείνο, ούτω ώστε όλοι μαζί να προσπαθούμε για το καλύτερο σήμερα και αύριο ενό τόπου. Κύριε, κύριε Πέτρακο Γιώργη, εγώ πιστεύω ότι πέραν από τα καλά που είχε ο νομοθέτης στο μυαλό του με την απλή αναλογική, θα έρθουν έχει, έχει και πολλές ελήψεις. Θα, θα, και θα φανούν στα Δημοτικά Συμβούλια. Γιατί εάν δεν πάρετε την απόλυτη η πλειοψηφία θα έχετε, θα είστε υποχρεωμένοι να συνεργαστείτε η συνεργασία στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική που έχει στη Γερμανία ή σε κάποιες πόλεις ναι. θα έχετε λοιπόν και εκεί μια περίοδο προσαρμογής ε, κοιτάξτε, η περίοδος προσαρμογής καλό είναι να είναι πάρα πολύ σύντομη και αυτό που λέμε σε όλες τις ε, συζητήσεις μας γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για το τι είναι αυτός ο Ετσι Αφού... Και βεβαίως ε, στις περισσότερες των περιπτώσεων φτάνουμε στις κάλπες δίχως να έχουμε συνειδητοποίηση ποια είναι η νέα, mm. ε, τα νέα δεδομένα που Σωστά. θα αντιμετωπιστούν. Όμως, ε, ε, εμείς είμαστε πάντα της λογικής των συνεργασιών, ε, γιατί σας επαναλαμβάνω, είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Η στήρα αντιπολίτευση δεν οδηγεί πουθενά. Ακόμα και στις ομάδες που υπάρχουν πλειοψηφίες, εάν δεν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, συλλογικότητας... Πάλι δεν έχουμε αποτέλεσμα, ε? Και προγραμματισμού, πάλι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Άλλωστε... Θα, θα ήθελα να συμπληρώσω το εξή, ότι τα προβλήματα, α πούμε τα σκουπίδια ή οτιδήποτε άλλο, ε, ε, δεν μπορεί να έχουν, ένα, να έχουν μια ιδεολογική λύση. Δηλαδή, είτε αριστερό, είτε κεντρό, είτε δεξιό, τα σκουπίδια είναι σκουπίδια. Υπάρχει λύση, αν είσαι αριστερό, καλύτερη από του δεξιού, Ε, Γι' αυτό σα επαναλαμβάνω. Υπάρχουν όμω. Ε, υπάρχουν όμω, οι οποίε μπορούν να μπλοκάρουν πέρα από το αριστερό, δεξιό ή κεντρό, μπορεί να μπλοκάρουν ακόμα και μια. Ε, απολυτικ για μένα, αν και ορισμένοι το θεωρούν πολιτική, ε, στάση απέναντι στην σωστή, έξυπνη και σύγχρονη διαχείριση. Mm. Γιατί κάποια πράγματα, σας το είπα και πριν, πρέπει να τακτοποιηθούν χθες. Δηλαδή, ένα τεράστιο ζήτημα που αναφέρεται, που είναι το ζήτημα των ε, σκουπιδιών, δεν μπορεί να μην μπούμε στις λογικές σύγχρονων αντιμετωπίσεων. Ωραία, η περιφέρεια με ρημνά. έχει... Ε, ολοκληρώσει το θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού. Ο ΕΣΔΑΚ δουλεύει. Πρέπει όμως και σε κάθε μία κοινωνία να καλλιεργήσουμε εκείνες τις τακτικές που πιθανότατα να τις ψάξουμε πολύ πίσω σε γενναίες και ε, ενώ ότι οι παλαιότερες γενναίες είχαν μία πολύ πιο ορθολογική αντιμετώπιση και επί της ουσίας δεν υπήρχαν απορρίμματα. Γιατί, ναι, 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 ναι. γιατί η κάθε οικογένεια ήξερε το πώς να ανακυκλώσει, να κομποστοποιήσει, να αξιοποιήσει Σωστά. αν θέλετε Σωστά. και να περιορίσει όσο το δυνατόν το, το σκουπίδι. Ναι. Όσο εξελίσσονται οι κοινωνίες, εξελίσσονται είναι σχετικό βέβαια, τόσο μπαίνουμε σε μια λογική που βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα βεβαρημένο περιβάλλον, έχει τεράστιο κόστος στο κάθε Δήμο, και ε, δεν έχουμε ακόμα ε, ολοκληρώσει τακτικές όπως αυτές της ανακύκλωσης. Εμείς μάλιστα στη δεκαετία του, ε, στην ε, τριετία του 2014 προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε μία τάξη. Και όμως η παραπληροφόρηση ήταν απίστευτη. Γιατί, γιατί... Ε, κάποιοι ήταν συμφέρον ήθελαν... κάποιον ή αντιπολιτευτική διάθεση αντιπολιτευτική μόνο. Αντιπολιτευτική αυστηρά διάθεση με παραπληροφόρηση ε, που δεν μπορεί να φανταστεί και είδαμε ότι ακόμα παραμένει η περιοχή της Μεσαράς, ε, να το πω πολύ εντό εισαγωγικών, ο φτωχό Γιατί το αμάρι βλέπετε ναι, ναι. πώς αντιμετώπισε, αντιμετώπισε ε, το, αντι, ε, προχώρησε το κύτταρο των Αρχανών Αστερουσίων, προχώρησε η Χερσόνησος, προχωράνε τα του ΕΣΔΑΚ στην ε, περιοχή του Ηρακλείου και στο Μαλεβίζη και η περιοχή η δική μας τώρα είναι, Ακόμα και εκτός. είναι εκτός. Είναι σε ένα γενικότερο σχεδιασμό στον οποίο πρέπει, σας επαναλαμβάνω, να καλλιεργήσουμε τα θέματα της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. Στην πηγή Γιατί ούτω ή άλλω τα κονδύλια τα οποία υπήρχαν στην υποστήριξη υπαρχόντων δομών έχουν προχωρήσει και μάλιστα με βήματα γοργά. Είχατε να τότε εκείνη την εποχή τα μάταλα και είχατε και ένα σχέδιο να το κάνετε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ. Ε, τα, τα χρόνια αυτά, τα τέσσερα που πέρασαν, προχώρησε αυτή η ιδέα, ή έχει γίνει απλώ μια εκδήλωση πολιτιστική του καλοκαιριού. Ε, κύριε Χιντυράκη. Σα εκφράζει αυτό που γίνεται τώρα, ή θέλετε κάπω διαφορετικά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σύντομο πρόλογο. έχετε μόνο δύο λεπτά. Ωραία. Ο σύντομο πρόλογο λοιπόν ήταν ότι αυτή η φιλοσοφία δημιουργία ενό παγκόσμιου φεστιβάλ ε, είχε την προοπτική ακριβώ της προβολής όλη τη περιοχή. Και βεβαίω, ποια είναι η πιο όμορφη προβολή όταν δεν είναι ο ίδιος ο πολιτισμός μας, η μουσική, τα δρόμενα, ε, το ανθρώπινο και το εξαιρετικό που μπορεί να παρουσιαστεί από τον τόπο μας. Η φιλοσοφία λοιπόν αυτή αυτόματα εμπεριείχε συνεργασίες και συνέργειες. Γιατί το κάθε τι που δημιουργεί μια δημοτική αρχή πρέπει να έχει συνέχεια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η φιλοσοφία ε, για μένα συνεχίζει και προβάλλει την περιοχή αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε μέρα που περνά θα πρέπει να το εξυγχρονίζουμε και να το ανεβάζουμε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα. Άταλαβα. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε δημιουργία της περίοδου 11-14 για μένα είναι κάτι πολύ όμορφο αλλά κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε αντικειμενικά και να το βάζουμε σε ακόμα υψηλότερο πύχη, γιατί αυτό είναι και ο στόχος. Δηλαδή να μην κάνετε απλώς μια διαχείριση. Ακριβώς. Ε? Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και συνειδητό σε μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ότι χρειάζεται η επόμενη μέρα από κάθε μία εκδήλωση και διοργάνωση να θέτει υψηλότερους στόχους και με όμορφη συνεργασία δημοτικής αρχής, φορέων, εντός και εκτός Δήμου να προχωράμε. Ποιο είναι επιτυχημένο δήμαρχο, αυτό που αφήνει εκατομμύρια στην τράπεζα ή αυτό που αφήνει χρέη και φεύγοντα. Ε, Πετυχημένο είναι εκείνο που βλέπει τις αναγκαιότητες της επόμενης 20 ετίας και 30 ετία. Και προγραμματίζει ούτως ώστε να τα αντιμετωπίσει σήμερα, ε, αξιοποιώντας την κάθε μία δυνατότητα και τρέχοντας με την ομάδα του προς την κατεύθυνση αυτή. Κύριε Πετραγωγιώρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε καιρό από, τις, από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά που αρχίζει η επίσημη προεκλογική περίοδος να συζητήσουμε ακόμα και με λεπτομέρειες για κάποια πράγματα που... Δεν μας πήρε χρόνο σήμερα. Με μεγάλη καλό μου χαρά. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.